Τώρα, εσύ Δήμητρα, έχεις περισσότερες πληροφορίες. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ σου να λες για κάποια κουβανέζικα υλικά. Είναι από την Κούβα ή είναι επειδή καταλήγουν στον Κουβά υλικά δεκάδων χιλιάδων ευρώ? Νίκο, όσο και να ακούγεται αστεία αυτή η ιστορία, υπάρχει μια κατηγορία ορθοπαιδικών υλικών, τα οστικά μοσχεύματα. Αυτά έχουν και μεγάλη ζήτηση, αλλά και τεχνητή ζήτηση. Και λέγονται κουβανέζικα ακριβώς γιατί τα πετάνε στο κουβά. Πίστε. Δηλαδή στα σκουπίδια. Θα ήταν βέβαια αστείο εάν δεν τα πλήρωναν αυτά τα λεφτά τα ασφαλιστικά ταμεία. Για εξήγησε μας πώς στείνεται αυτό το κόλπο με τα κουβανέζικα, λοιπόν, τα αποκαλούμε. Οι γιατροί μια μέρα πριν το χειρουργείο συνήθως ζητάνε μια παραγγελία από οστικά μοσχεύματα, 10 περίπου. Ενώ θα μπορούσαν στην ουσία να χρησιμοποιήσουν ένα ή δύο, πολλές φορές δεν χρησιμοποιούν και κανένα. Το καθένα από αυτά τα μοσχεύματα κοστίζει 1.000 ευρώ έως 4.500 ευρώ. Τα ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή πληρώνουν χωρίς λόγο 10.000 ευρώ έως 45.000 ευρώ. Στην ουσία και για κανένα μόσχευμα. Μπορεί να μην έχει μπει κανένα. Η μίζα των γιατρών φτάνει το 20% περίπου. Άρα, μια στιγμή, μισό λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο γιατρός χρειάζεται ένα ή δύο μοσχεύματα που κοστίζουν 1.500 ευρώ ή 3.000-4.000 ευρώ. Παραγγέλνει 10, χρησιμοποιεί συνήθως το ένα ή τα δύο. Ή κανένα. Και τα άλλα 8 τι τα κάνει? Τα πετάει στο κουβά που είναι ακριβώς κάτω από το τραπέζι το χειρουργικό. Έχουν κουβά κάτω από το χειρουργικό τραπέζι. Μπαίνουν όλα τα αναλώσματα άχρηστα υλικά. Ως άχρηστο λοιπόν υλικό, αυτό το υπερτιμολογημένο και αυτό που ήδη πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία στους ασθενείς μετά την επέμβαση, τα πετάνε. Τώρα, θα ρωτήσει βέβαια κάποιος αν μπορεί να ελεγχθεί αυτό. Εγώ θα κάνω ένα πρόχειρο λογαριασμό πάντως. Αν πάρουμε ότι έχουν τα μοσχεύματα 3.000 ευρώ το ένα, θα μπορούσε το νοσοκομείο και το ταμείο να χρεωθεί με 3.000 ευρώ. Ε. Χρεώνεται όμως με 30.000 ευρώ. Ακριβώς. Τα 3.000 ευρώ χρησιμοποιούνται και τα άλλα 27.000 ευρώ πετιούνται στα σκουπίδια. Ακριβώς. Και τα πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι και οι ασφαλισμένοι. Και, αυτό το και από αυτά το 20%, δηλαδή 6.000 ευρώ, καταλήγει στην τσέπη του χειρουργού με μία κίνηση προς τον κουβά. Τα κουβανέζικα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Επιμένω σε αυτό. Έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τα τελευταία 5 χρόνια. Και βέβαια το ένα μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεν μπορεί κάποιος να το ελέγξει. Αν μπορεί μετά και εκ των υστέρων, δηλαδή μπορεί. Μετά την επέμβαση να το ελέγξει. Μου λένε όχι και γιατί ακριβώς. Γιατί τα οστικά μοσχεύματα έχουν τη μορφή τζέλ, τη μορφή σκόνης και δεν ανοιχνεύονται σε ακτινογραφία. Υπάρχει και ένα τρίτο μικροτσιπ, αλλά φυσικά αυτά δεν τα χρησιμοποιούν. Ακριβώς για να μην ανοιχνευτούν. Πάντως πρέπει να πω σε όλους, Μαρία, Ιορδάνη, Δημήτρη, Σοφία, ότι μένω με ανοιχτό το στόμα. Και νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο φόρο διαφυγής, είναι γενικότερο θέμα γιατί ζήσαμε την περιπέτεια με τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ χρέη του κράτους προς προμηθευτές των νοσοκομείων. Είδαμε ότι έμειναν ασθενείς ακόμα και χωρίς φαγητό στο δρομοκαίτιο από τα χρέη αυτά και το εμπάργκο των προμηθευτών. Και τώρα μαθαίνουμε πώς δημιουργούνται αυτά τα χρέη. Και να σου πω για κάτι, Νίκο. Αφού κάποιοι γιατροί λένε ότι τους στοχοποιούν και τους βάζουμε στο στόχαστο το επάγγελμά τους, θα πρέπει να δουν κάποιους άλλους συναδέλφους τους που έχουν κάνει το όρκο του Ιπποκράτη, όχι κουρελόχαρτο, να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερη λέξη, με την πιο επική λέξη κουρελόχαρτο. Και φυσικά είμαι βέβαιος ότι δεν είναι όλοι οι γιατροί. Προφανώς δεν είναι όλοι. Και δεν είναι όλοι οι προμηθευτές το ίδιο. Αλλά είναι πολύ προκλητικά αυτά που βλέπουμε. Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.